Φίλες και φίλοι, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ έφερε έναν μεγάλο θρίαμβο από την Κωνσταντινούπολη, κερδίζοντας την Τουρκία. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον Σωτήρη Μανολόπουλο, ο οποίος προφανώς και μετά την ευχάριστη θύελα στην Κωνσταντινούπολη, τώρα έρχεται η ηρεμία. Έτσι, coach, καλησπέρα και συγχαρητήρια. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ που με καλέσατε. Coach, νομίζω ότι ήταν υποχρέωσή μας μετά από μια τέτοια νίκη, αλλά και γενικότερα για την προσπάθεια που καταβάλλετε εσείς και τα παιδιά με την Εθνική σε αυτούς τους δύο αγώνες με την Τουρκία. Ναι, καλά να πω, βρίσκομαι εγώ τώρα και μιλάω, αλλά θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που δεν φανήκανε, όπως είναι οι άμεσοι συνεργάτες μου, ο Σάββας Καταρίδης, ο Σίδερος ο Κουστός, ο Κώστος Παπαδόπουλος, ο Νίκος Παπαβασιλείου Γυμναστής και σε όλους τους άλλους φυσικοθεραπευτές, γιατρούς, φροντιστές, και εννοείται στον Κώστα τον Κότση, τον Δήμο τον Κικούδη και τον Νίκο τον Ζήση, με τον οποίο είχα μια πάρα πολύ στενή συνεργασία και ήταν πολύτιμη η βοήθειά του. Ήταν πολλοί που δουλέψανε για αυτά τα παιχνίδια, και στο πρώτο παράθυρο και στο δεύτερο. Ναι. Και δεν φανήκανε και γι' αυτό θέλω να τους πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Από εκεί και πέρα, νομίζω ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη που την αξίζαν οι παίκτες. Νομίζω ότι παρουσιάσανε μια ομάδα με όλη τη σημασία της λέξεως, mm-hmm. στα δύο παιχνίδια. Όντως. Βάλαν την ομάδα πάνω απ' όλα και γι' αυτό τους αξίζουν τα καλύτερα. Ήταν κάτι που μας έλειψε, coach, η αλήθεια είναι. Εμάς τους Έλληνες φίλους του μπάσκετ, εμάς που αγαπάμε την εθνική ομάδα και την θεωρούμε όχι άδικα την επίσημη αγαπημένη. Ξέρουμε ότι μέσα από την εθνική ομάδα το ελληνικό μπάσκετ θα ανεβεί και πάλι ψηλά. Και είδαμε και πάλι ένα κλίμα μονιασμένο, ένα κλίμα παθιασμένο. Μια ομάδα η οποία έπαιξε και καλό μπάσκετ εκτός των άλλων, έτσι. Οπότε όλα αυτά έφεραν και πάλι τον κόσμο πάλι κοντά στην εθνική. Αυτό νομίζω είναι το μεγάλο κέρδος. Ναι, και είναι, ξέρεις, όταν είσαι μέσα στο πρόβλημα, σε εισαγωγικά το πρόβλημα, πολλές φορές δεν ξέρεις τι βλέπει και τι νιώθει ο απ' έξω. Εμάς η προσπάθειά μας ήταν να παίξουμε σαν ομάδα, να βάλουμε την ομάδα πάνω απ' όλα. Αυτό δουλεύαμε κάθε μέρα. Αυτό δουλεύαμε όλους αυτούς τους μήνες με τους συνεργάτες μου, περισσότερο μέσω Zoom. Mm-hmm. Πώς θα μπορέσουμε να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία θα δώσει τα πάντα μέσα στο παρκέ, να παίξει μονιασμένα και να στηρίζει ο ένας τον άλλον. Αυτό νομίζω το είδαμε τουλάχιστον στα, επειδή είχα ένα θέμα με τον κορονοϊό, στα τρία παιχνίδια, ειδικά στη Λευκορωσία. Ναι. Μπορεί επιθετικά να μην ήμασταν καλοί, αλλά νομίζω το κομμάτι του μπαίνω μέσα και τα δίνω όλα, νομίζω ήταν ξεκάθαρο. Όντως. Όπως και στα δύο παιχνίδια με την Τουρκία, και ιδιαίτερα στο τελευταίο παιχνίδι, το οποίο ήταν και πολύ μεγάλη σημασία. Ναι. Όχι όσο το πρώτο θα έλεγα με την Τουρκία, αλλά παίζαμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα. Η Τουρκία το ήθελε πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Μια πολύ δύσκολη ατμόσφαιρα, πολιτισμένη όμως θέλω να πω. Ναι. Κοντά στους 15.000 κόσμο, πολύ δύσκολο. Και η ομάδα έμεινε ενωμένη από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Από το δευτερόλεπτο μάλλον μέχρι το τελευταίο. Και όποιος έμπαινε μέσα έδινε τα πάντα, προσέφεραν τα παιδιά, ακριβώς, παίζανε ακριβώς, με πάθος. Και είναι τα μηνύματα αυτά ακριβώς που νιώσαμε εμείς, τα πήραμε και απ' έξω, ότι είχαμε καιρό να δούμε μια εθνική ομάδα να παλεύει έτσι μέσα στο γήπεδο και να στηρίζει ο ένας τον άλλον, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, έτσι είναι πράγματι. Και αγωνιστικά, coach, για να μιλήσουμε και λίγο μπασχετικά, πήγαμε πολύ καλά. Δηλαδή, κάναμε ένα τρίτο δεκάλεπτο φοβερό. Κάναμε μια κοιλιά στο τέταρτο και με τη βοήθεια του κόσμου αυτοί πήραν θάρρος. Βάλαν και κάποια σούτ. Εμείς δεν βάλαμε κάποια ελεύθερα. Όμως και πάλι αντέξαμε, δείξαμε χαρακτήρα. Ακριβώς, ακριβώς. Αγωνιστικά, μπορώ να πω ότι είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει. Ιδιαίτερα στο πρώτο μάτς με την Τουρκία. Ναι. Με τα τέσσερα παιδιά από τον Ολυμπιακό που ήρθαν. Ξημερώματα της ημέρας του παιχνιδιού, mm-hmm. και με ένα meeting έπρεπε να γίνουμε ομάδα, να ξέρει ο ένας τον άλλο, να ξέρουμε τι κάνουμε, τα συστήματα, όλα αυτά. Mm-hmm. Ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Σε μία μέρα όμως, σε μία μισή προπόνηση ουσιαστικά μετά το πρώτο παιχνίδι, βελτιωθήκαμε πάρα πολύ.
που αυτό σημαίνει και τη, εξηγεί μάλλον το πόσο υψηλή είναι η ποιότητα των παιχτών αυτών. Ναι, πράγματι. Και δεν μιλάω μόνο για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, γιατί στο δεύτερο παράθυρο ξεκίνησε μια προετοιμασία από την προηγούμενη Δευτέρα με πολλά παιδιά και δώσαμε τα πάντα. Θέλω να τους ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά, διότι οι προπονήσεις που γίνανε ήταν πολύ, να πω, υψηλού επίπεδου, να πω υψηλής έντασης. Πέσανε κορμιά, βοήθησε ένας τον άλλον, ήταν καταπληκτική η προετοιμασία. Είχαμε ατυχίες, είχαμε τραυματισμούς, είχαμε κορονοϊό, ναι, το φιλιώνει παραδείγματος χάρη. Ναι, ναι. Ξέρανε ότι δεν θα είχαν πάρα πολλές, δεν θα υπήρχαν πολλές κενές θέσεις για να, για να διεκδικήσουν μια θέση στην δωδεκάδα, γιατί θα ερχόντουσαν τα άλλα παιδιά. Το ξέρανε, παρόλα αυτά δώσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Υπάρχει ποιότητα σε αυτά τα παιδιά, όχι μόνο μπασκετική, αλλά και ποιότητα χαρακτήρα. Και παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι ξέρουν ότι δεν θα έχουν ίσως θέση, εντούτοις τα δώσαν όλα, όπως λέτε και εσείς, και στις προπονήσεις και στην προετοιμασία γενικά. Και σαν συμπεριφορά, νομίζω όλη η εικόνα της εθνικής ήταν αυτή που άρεσε στον κόσμο, που έδειξε ένα μήνυμα αισιόδοξο, που επιτέλους είπε, ρε παιδιά, εντάξει, έχουμε και πάλι εθνική. Έχουμε παιδιά, έχουμε προπονητικό team, έχουμε διοίκηση, κάτι έχουμε, μπορούμε να προχωρήσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί αυτό εμείς το νιώσαμε, ναι, αλλά το είδε και ο κόσμος. Και ναι, αυτό, ναι, είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Ότι είδε μια ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης. Έτσι. Θα πρέπει να δώσουμε και το ανάλογο credit, βέβαια, και στη διοίκηση της Ομοσπονδίας για το γεγονός ότι κατάφερε να μαζέψει και να μαζέψει εισαγωγικά και τα παιδιά από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, να είναι σε επαφή συνέχεια μαζί τους, με τους δύο μεγάλους αυτούς συλλόγους, να είναι και αυτοί σύμφωνοι στο να έρθουν σημαντικοί παίκτες. Έτσι, ο Παπαγιάννης και ο Σούλοκας, τώρα για παράδειγμα, χωρίς να θέλω να δικήσω τα άλλα παιδιά, είναι πολύ κομβικοί παίκτες για την προσπάθειά τους στην Ευρωλίγκα, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί μια αξία και στην προσπάθεια του κυρίου Λιόλιου και των συνεργατών του. Νομίζω ότι ήταν όχι μόνο πάρα πολύ σημαντικό, ήταν μια τεράστια επιτυχία και της διοίκησης, ναι, όπως και των δύο ομάδων, γιατί όλες οι ομάδες έτσι δώσανε παίκτες. Έτσι. Αλλά οι συγκεκριμένες ομάδες είχαν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, τα παιχνίδια της Ευρωλίγκα. Ναι. Δείξανε έμπρακτα και οι δύο ομάδες με τη διοίκηση ότι η εθνική ομάδα είναι πάνω από όλους. Ναι. Και έτσι, αυτό είναι ίσως το πιο ευχάριστο, για μένα δύο είναι τα πιο ευχάριστα μηνύματα αυτών των τουρνουά, αυτών των αγώνων. Το πρώτο μήνυμα είναι ότι έμπρακτα πια, και όχι στα λόγια, δείξανε οι ομάδες ότι η εθνική ομάδα είναι πάνω από όλους. Mm-hmm. Και για μένα το δεύτερο μήνυμα είναι ότι δώσαμε θέση σε κάποια νέα παιδιά, τα οποία και στο πρώτο και στο δεύτερο παράθυρο, τα mm-hmm. οποία μας βγάλανε ασπροπρόσωπους και βλέπουμε ότι υπάρχει νέο αίμα και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πράγματι. Τώρα, πολλοί ο κόσμος ίσως δεν γνωρίζει το σύστημα διεξαγωγής, ίσως είναι λίγο περίπλοκο κτλ. Οι νίκες μας με την Τουρκία προφανώς μας βάζουν σε θέση οδηγού. Έχουμε δύο παιχνίδια ακόμη, ένα με τη Μεγάλη Βρετανία, ένα με τη Λευκορωσία. Και μετά, coach, πάμε σε πιο δύσκολη κατάσταση. Βέβαια, αν πάμε με το 5-1 Θεού θέλοντος, νομίζω ότι έχουμε ένα προβάδισμα πρόκρισης για το παγκόσμιο κύπελο. Είναι ακριβώς όπως τα είπες. Έτσι είναι. Απλά θα πω εγώ ότι πρέπει να δούμε την κατάσταση ενένα. Έχουμε τα δύο παιχνίδια. Πρέπει να πάμε για το 5-1 και από εκεί πέρα νομίζω ότι θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Ναι, να πούμε ότι τα παιχνίδια αυτά είναι τον Ιούνιο, έτσι, με τους Βρετανούς και με την Λευκορωσία. Αργούν πράγματι. Και βεβαίως είναι δεδομένο ότι ίσως τότε έχουμε διαφοροποιημένη και την κατάσταση σχετικά με κάποια παιδιά που θα μπορούσαν ή θα μπορέσουν να είναι στο ρόστερ, έτσι, το καλοκαίρι. Ακριβώς έτσι είναι. Θεωρώ ότι θα έχουμε πολλές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, οπότε 1-1. Νομίζω ότι χρειάζεται υπομονή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει χρόνος για σκέψη, για συζήτηση. Ναι. Και όλα νομίζω ότι οι αποφάσεις που θα πάρθουν θα είναι για το καλύτερο. Εντάξει, ξέρετε, τώρα ο κόσμος ρωτάει για τον Γιάννη, για τον Ντόρσεϊ, ανοίγει η όρεξη, βλέπει ότι έχουμε καλή ομάδα. Σου λέει, κερδίζουμε τους Τούρκους που έχουν
μισθοφόρο Αμερικανό, ας πούμε, να παίξουν και να μας κερδίσουν. Εμείς είμαστε OK. Άρα ανοίγει η όρεξη και του κόσμου και περιμένει. Σου λέει, έχουμε και τον καλύτερο παίκτη του κόσμου. Γιατί να μην κάνουμε κάτι καλό? Εντάξει, αυτή η ομάδα έχει δώσει τεράστια χαρά σε όλους τους Έλληνες. Και είναι λογικό να θέλουν περισσότερο. Είναι πολύ λογικό, γιατί ναι, και εμείς οι Έλληνες από κάτι τέτοια παίρνουμε χαρά. Ναι. Ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο. Πάνω σε αυτό να πω και ότι θέλω να αναφερθώ στα γεγονότα στην Ουκρανία. Ναι. Ότι είναι πολύ λυπηρό αυτό που έχει γίνει. Ναι. Εύχομαι να τελειώσουν, να σταματήσουν όσο πιο σύντομα γίνεται, κατά το δυνατό πιο ανώδυνα, πιο σύντομα, γιατί ειλικρινά θέλω να πω ότι ο πόλεμος ποτέ δεν είναι, έτσι, ποτέ δεν είναι η λύση. Υπάρχουν άλλοι τρόποι. Έτσι, έτσι ακριβώς. Τώρα, βεβαίως μιλώντας για το ελληνικό μπάσκετ και έτσι σε μια τελευταία προσέγγιση δική σας, είδαμε ότι η κορυφή, η εθνική ομάδα των ανδρών δηλαδή, έχει μέλλον, προχωράει κανονικά, έχει και πλέον και αποτελέσματα να τη συνοδεύουν. Από εκεί και πέρα, εσείς γενικά σαν άνθρωπος του μπάσκετ αισιοδοξείτε? Μπορούμε να μιλάμε για κάτι πιο στέρεο για τα επόμενα χρόνια? Κοίταξε, αυτή τη στιγμή αν πούμε ότι θα έρθουν οι καλύτεροι παίκτες το καλοκαίρι της Ελλάδος, ναι, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία θα μπορέσουν να προσφέρουν στην εθνική ομάδα. Για μένα τα πάντα είναι προγραμματισμός και αποφάσεις που είναι για το συμφέρον του ελληνικού μπάσκετ. Ναι. Αυτά τα δύο χρειάζονται, γιατί παιδιά υπάρχουν. Έχω, επειδή μιλάω με την Ομοσπονδία, έχουν πάρα πολλές ιδέες, και το καλύτερο που έχω καταλάβει και που συζητάμε είναι ότι θα υπάρξει μια στενή συνεργασία της Ομοσπονδίας με τις ομάδες όσον αφορά τις ομάδες με τα νέα παιδιά, παιδιών φίλων, για το πώς πρέπει να αναπτυχθούν, να βελτιωθούν. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, βήματα, γιατί χωρίς να υπονοώ ότι δεν γίνεται καλή δουλειά στα νέα παιδιά, εννοείται πως γίνεται, mm-hmm, αλλά μπορεί να γίνει καλύτερη, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, και είναι καλό και να υπάρχει και μια συνεργασία με την Ομοσπονδία. Οπότε αυτά τα θεωρώ πολύ βασικά βήματα. Ναι. Πώς θα γίνει να πείσουμε τώρα τους παράγοντες να δώσουν λίγο περισσότερο τόπο στο ελληνικό στοιχείο, στα Ελληνόπουλα, στα παιδιά τα δικά μας? Όλοι λέμε ότι ναι, να παίζουν, να βρίσκουν χρόνο συμμετοχής, αλλά τελικά η πίεση του αποτελέσματος και η ανάγκη της νίκης μερικές φορές φέρνει το αντίθετο φαινόμενο στα γήπεδα. Ναι, αυτό θέλει πάρα πολύ συζήτηση. Όντως. Εντάξει, να πείσουμε τους παράγοντες δεν είναι εύκολο. Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Εγώ προπονητής είμαι, ναι, και έχω χρεωθεί ότι δεν έβαζα κάποια στιγμή κάποιους νέους παίκτες για να πάρω το αποτέλεσμα. Μα αυτή είναι η δουλειά. Δηλαδή, όποιος λέει ότι δεν μας νοιάζει, ειδικά στην Α1, όποιος λέει δεν με νοιάζει το αποτέλεσμα, με νοιάζει να βγουν νέοι παίκτες, δεν λέει αλήθεια. Συμφωνώ. Τα νέα παιδιά καταρχάς δεν βγαίνουν έτσι. Και μην το κάνουμε και εύκολο. Η προηγούμενη γενιά είναι πολύ πιο σκληρή από τη σημερινή σε αυτό το κομμάτι. Δεν πρέπει να τους χαρίζεται ο χρόνος. Έτσι. Σε αυτό είναι κατηγορηματικός. Πρέπει έμπρακτα κάθε μέρα στην προπόνηση να τον κερδίσουν τον χρόνο. Ναι. Και δεν γίνεται να φτιάξεις μια ομάδα με 5 νέα παιδιά κάθε χρόνο και να προσπαθεί να βγάλεις και τα 5 νέα παιδιά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τα νέα παιδιά θα βγουν μέσα από πρόγραμμα. Στα λόγια είναι εύκολο. Δεν γίνεται όμως. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να υπάρξει πρόγραμμα. Να υπάρξει προγραμματισμός. Ποιο παιδί θα προωθήσουμε, γιατί θα το προωθήσουμε. Πρέπει να το στηρίξουμε με καλούς συμπαίκτες. Ναι, ναι. Είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Και το παιδί αυτό να
να είναι προσιλωμένο σε αυτό το πρόγραμμα και σε αυτόν τον τρόπο έτσι. Που θέλει η ομάδα να τον βοηθήσει. Mm-hmm. Έτσι, ακριβώς. Κότς, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Να συγχαρούμε και πάλι και εσένα και τους πάντες για αυτές τις ωραίες στιγμές που μας χαρίσατε με τις νίκες επί της Τουρκίας. Νομίζω ότι το ελληνικό μπάσκετ δικαιούται να αισιοδοξεί από εδώ και στο εξής. Και να ευχηθούμε καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, coach.